Φίλε και φίλοι του Radio Net, αγαπητοί ακροατέ τη Εθνοφρένεια, καλησπέρα σα. Είναι ο Νίκο Οτζιόπα και σήμερα κοντά σα, όπω κάθε Τετάρτη, με πολλή Εθνοφρένεια, να ανοιχνεύσουμε λίγο την επικαιρότητα, αυτά που συνέβησαν τι τελευταίε μέρε. Είχαμε το τραγικό γεγονό του σεισμού, όπου μία 43χρονη συμπατριώτησά μα έχασε τη ζωή τη, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και ε, πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να μετακομίσουν από τα σπίτια τους, διότι καταστράφηκαν. Θα δούμε στη συνέχεια ποια θα είναι η αντίδραση της πολιτείας ε, σε αυτό το μεγάλο ε, κακό που συνέβη στη, στη Λέσβο. Ε, να δω και την αλληλεγγύη λίγο, την αλληλεγγύη των ανθρώπων οι οποίοι είναι αλληλέγγυοι για το κάθε τι, για κάθε ευπαθή ομάδα, σε εισαγωγικά το ευπαθή βέβαια και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί, ε, να δούμε τώρα πόσο αλληλέγγυοι θα είναι σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους ανθρώπους, στου συμπατριώτες μας, οι οποίοι επλήγησαν από το σεισμό και αναγκάζονται να μετακομίσουν από τις αιστείες τους ή και ακόμα να μείνουν στον δρόμο. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, θα δούμε την πολιτεία πώς θα αντιδράσει, θα δούμε τους αλληλέγγυους, πώ θα αντιδράσουν. Ξέρετε, αυτή η αλληλέγγυοι οι οποίοι είναι στην επικαιρότητα εδώ και κάμποσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, με του λαθρομετανάστε που τρέχουν να του τασουν, τρέχουν να του προσφέρουν βοήθεια. Ε, θα δούμε τώρα, θα το δούμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί οι συμπατριώτε μα έχουν την συμπαράστασή μα και την αγάπη μα και όπου μπορεί ο καθένα, σα καλώ από αυτή την εκπομπή με οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει. Διότι προβλέπω ότι το ελληνικό κράτο. Δεν πρόκειται να κάνει και πολλά πράγματα. Το γιατί θα το δούμε στη συνέχεια το γιατί. Γιατί το ελληνικό κράτος φίλε και φίλοι είναι απασχολημένο με άλλα προβλήματα. Είναι απασχολημένο με το πρόβλημα των γκέι. Είδαμε όλοι την παρέλαση στο Σύνταγμα. Βέβαια σε άλλες παρελάσεις έχουμε πρόβλημα. Δεν κάνει, δεν κάνει. Εκείνες οι παρελάσει δεν είναι καλές, πρέπει να καταργηθούν. Ετούτες οι παρελάσει είναι καλές. Αυτές που εξευτελίζουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, εξευτελίζουν τους ανθρώπους, εξευτελίζουν το άτομο. Αυτές οι παρελάσει τις θέλουμε και όχι μόνο τις θέλουμε, στέλνουμε και τον υπουργό μας, τον κορυφαίο υπουργό μας, τον υπουργό οικονομικών να μπει μπροστά στο πανό, το οποίο τι έλεγε, Εκτός από τα δικαιώματα, τα δίθεν δικαιώματα τα οποία διεκδικούν οι ομοφιλόφιλοι είναι και το δικαίωμα της τεχνοθεσίας. Θέλουν παιδιά να υιοθετούν παιδιά και μάλιστα στεκόταν δίπλα και κρατούσε το πανό ο Υπουργός Οικονομικών αυτής της κυβέρνησης. Φίλες και φίλοι, η δημόσια ζωή έχει εκπορνευθεί. Η δημόσια ζωή εξευτελίζεται μέρα με τη μέρα. Κάθεται ολόκληρο έθνος τώρα και ασχολείται με ανθρώπους οι οποίοι κρίνουν τη ζωή, κρίνουν τα πράγματα με βάση τις σεξουαλικέ τους προτιμήσεις. Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Νομίζω ότι ο μόνος κλάδος που θα μπορούσε να ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους και αυτά που διεκδικούν και αυτά τα ξεφτυλίκια που κάνουν μέσα στη μέση του δρόμου, μέσα στο κέντρο των Αθηνών, είναι η ψυχιατρική φίλε και φίλοι. Οι ψυχιατρικοί, οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι έχουν το λόγο να μιλήσουν για αυτούς. Και όταν ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα έχει φωνές, από όλο τον κόσμο που μην κοιτάτε ποτέ τι ακούτε λόγω της πολιτικής ορθότητας η οποία λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψυχοσωματικά προβλήματα δεν τους ακούμε, τους κρύβουμε, δεν τους βγάζουμε στην επικαιρότητα παρά μόνο τους χαρακτηρίζουμε και λέμε ότι αυτό είναι να μην πω τώρα τους χαρακτηρισμούς, τους ξέρετε. Όποιος δεν συμφωνεί με την πολιτική ορθότητα σήμερα είναι ακραίος. Αυτό είναι η μόνιμη πιπίλα που έχουν στο στόμα τα τσιράκια της νέας τάξεως. Ότι είστε ακραίοι. Όποιος διαφωνεί στην Ελλάδα με αυτό που προσπαθούν να μας φέρουν, το οποίο βέβαια εκπορεύεται από ξένα κέντρα όπως πάντα και εδώ οι ραγιάδες υποκύπτουν και τα φέρνουν στην Ελλάδα, τότε είμαστε ακραίοι. Λοιπόν, ακούστε φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει ούτε ακρέος ούτε μεσαίος. Υπάρχει η ελευθερία της σκέψης και η ελευθερία της γνώμης. Θα λέμε ό,τι θέλουμε εφόσον δεν προσβάλλουμε τους συνανθρώπους μας. Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί δεν προσβάλλω τους ομοφιλοφίλους. Γιατί μου είναι αδιάφορο, εντελώς αδιάφορο, πώς τη βρίσκει ο καθένας στο κρεβάτι του για να το πω λαϊκά. Όταν όμω βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι γυρνάνε ξεβράκωτοι στον δρόμο και βλέπουν τα μεκρά παιδάκια, όταν βγαίνουν άνθρωποι ότι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 72 φύλλα στον κόσμο και όχι δύο, όπω ξέρουμε όλοι, όπω είσαι η κοιτάξη των πραγμάτων, και αυτό προσπαθούν να μα το επιβάλλουν και το βλέπουν τα παιδιά μα. Ε τότε φίλε και φίλοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έχω κάθε δικαίωμα ω άνθρωπο και ω πολίτη αυτή τη χώρα να αντιδράσω και θα αντιδράω όπω θέλω. Τώρα πάμε στο δεύτερο ζήτημα για να ξεφύγουμε τώρα από αυτά τα ξεφτυλίκια και να μην το συζητήσουμε περισσότερο, να μην τους δώσουμε περισσότερη αξία αυτού τους ανθρώπους γιατί ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και ορισμένοι άνθρωποι που είναι αξιοπρεπείς. Να θυμίσω εδώ ότι ο μέγας ποιητής Καβάφης ήταν δηλωμένο ομοφιλόφιλος. Δεν έγινε γνωστό όμω γνωστός όμως για την ομοφιλοφιλία του, ούτε έβγαινε στον δρόμο Τσίτσιδος. Ο Μάνος Χατζηδάκης, Μέγα μουσουργό. Δεν βγήκε ποτέ ξεβράκοντο στον δρόμο να διεκδικήσει δικαιώματα τα οποία εκπορεύονται από τι σεξουαλικέ του προτιμήσει. Κι όμω δόξασε την Ελλάδα με το έργο του. Αυτού του ανθρώπου θα του σεβαστούμε, φίλε και φίλοι. Είμαστε υποχρεωμένοι να του σεβαστούμε, αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, αν θέλουμε να λεγόμαστε Έλληνε. Οτιδήποτε άλλο είναι ξεφτιλίκι και κακώ ασχολούμαστε πάρα πολύ. Συνεχίζω λοιπόν. στην προηγούμενη εκπομπή και στη συνέντευξή μου που έδωσα στη Λίνια Χαγοπούλου και στον Πάνο Κατσόνη για τους Ρωμά. Φίλε και φίλοι, προφητική και η προηγούμενη συνέντευξη και η προηγούμενη εκπομπή. Βέβαια ήταν σε τοπικό επίπεδο, ήταν ένα πρόβλημα που απασχολεί τη Λαμία, αλλά είδαμε όλη τι έγινε στο Μενίδη. Φίλε και φίλοι, εγώ ήθελα να ξέρω κάτι. Οι Τσιγκάνοι στην Ελλάδα μέχρι τη δεκαετία του 50 ήταν ανιθαγενείς. Ε, υπάρχουν απόψεις που λένε ότι καλό ήταν ανιθαγενής γιατί δεν κατάγονται από εδώ και έπρεπε να φύγουν και υπάρχουν και απόψεις που λένε ότι κακό ήταν και έπρεπε να τους δοθεί η ελληνική ηθαγένεια. Εν πάση περιπτώσει τους δόθηκε η ελληνική ηθαγένεια, δεν θα πάρω τώρα σε αυτό, αποτελεί θέμα μια ολόκληρης εκπομπής. Θα πω όμως ότι τους δόθηκε η ηθαγένεια και άρχισαν να αποκτούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχει ο Έλληνας πολίτης. Οι Τσιγκάνοι λοιπόν από τη δεκαετία του 50 ακόμα Στρατεύονται, στρατεύονται, και άρχισαν να ζουν υποτίθεται ότι άρχισαν να ζουν όπως οι Έλληνες από τη στιγμή που αποκτάς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός πολίτη εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θεωρούνται επί τόσα χρόνια ε, ευπαθείς ομάδες δεν μπορώ να το καταλάβω από τη στιγμή που έχεις το ελληνικό διαβατήριο από τη στιγμή που είσαι πολίτης ενός κράτους οφείλει να συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρονται και οι υπόλοιποι πολίτες. Δεν έχει καμία υποχρέωση το κράτος να σου δώσει σαν ολόκληρη κοινωνική ομάδα έξτρα δικαιώματα. Για ποιο λόγο. Δεν το καταλαβαίνω. Άρα πρόκειται για διάκριση. Εδώ είναι η φιλετική διάκριση. Το ίδιο το κράτος φέρεται ρατσιστικά εφόσον μεροληπτεί υπέρ μιας μειονότητας. Φίλες και φίλοι, οι τσιγκάνοι, γιατί τώρα μιλάμε για 120.000 ανθρώπους στην Ελλάδα, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε. Δεν μιλάμε για τα 11 εκατομμύρια τα υπόλοιπα, μιλάμε για 120.000 ανθρώπους, οι οποίοι δεν θέλουν να ενταχθούν. Δεν θέλουν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Σας το δείχνουν με κάθε αφορμή, σας το δείχνουν στην καθημερινότητά σας. Τους βλέπετε πως κυκλοφορούν. Και το μόνο που κάνουν είναι να βγαζουν και να κραυγάζουν όλη την ώρα και να ζητάνε περισσότερα δικαιώματα. Φίλε και φίλοι, τα ίδια δικαιώματα που ζητάνε οι τσιγκάνοι θα μπορούσαν να βγουν και οι υπόλοιποι Έλληνες να τα ζητήσουν. Να θέλουν τζάπα χώρο για να πάνε να μείνουν, να θέλουν τζάπα σπίτια για να πάνε να μείνουν, να θέλουν 13 με 15 χιλιάρικα το όπως πληρώνει ο Δήμος Λαμιαίων για την καμιλόβρεση πάνω σε ηλεκτρικό ρεύμα. Μα είμαστε με τα καλά μας, είμαστε με τα καλά μας, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε τώρα. Από πού και ως που? Από πού και πού. Τι θα πείτε στα παιδιά σας, στα παιδιά σας που σήμερα τελειώνουν το σχολείο και είναι άνεργα μέχρι την ηλικία των 25, των 30, των 35 ετών που ζουν με τη σύνταξη της γιαγιάς ακόμα. Τι θα τους πείτε, ότι κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα έρχονται και ζητάνε τα πάντα χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Έχετε δει τα εκαθαριστικά των τσιγκάνων. Έχει ασχοληθεί ποτέ η εφορία με τα εκαθαριστικά των τσιγκάνων να δει πόσα είναι, να δει τι ποσά αναγράφονται στα καθαριστικά, 500 και 1.000 ευρώ. Από πού και σπού φίλε και φίλοι. Και πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι με 500 και 1.000 ευρώ το χρόνο. Με 2.000, με 3.000 το χρόνο. Πώς ζουνε. Φίλες και φίλοι να σοβαρευτούμε λίγο. Να σοβαρευτούμε λίγο και να καταλάβουμε ότι πολίτη σημαίνει δικαίωμα και υποχρέωση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ευπαθείς ομάδες δεν μπορεί να θεωρηθούν. Όλοι οι άνθρωποι, 120.000 άνθρωποι συγκεκριμένη φυλή, γιατί πρόκειται για φυλή. Και να πω εδώ ότι ιδιαίτερο αυτή η φυλή νιώθει πολύ περήφανη για τη ράτσα τη. Σε αυτό του συγχαίρω. Του συγχαίρω που χαίρεται, που, που, που σέβεται τη ράτσα τη και θέλει να την πάει παραπέρα. Αν ένα Έλληνα, αναλογιστείτε, αν ένα Έλληνα βγει και πει ότι είμαι περήφανο για τη ράτσα μου πώς θα τον αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα τσιράκια της πολιτικής ορθότητας που ε, στέκονται ξέρετε πώς στέκονται με τη δαμόκλειο σπάθη του αντιρασιστικού νόμου ο οποίος απειλεί κάθε αναφορά στη ράτσα απειλεί βέβαια τους Έλληνες διότι αυτούς τους τσιγκάνους δεν τους απειλεί κανένας μια χαρά βγαίνουν οι τσιγκάνοι και περηφανεύονται για τη ράτσα τους τώρα για να τελειώνουμε και επειδή φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής δεν θα αναφερθώ καθόλου στα γελία επιχειρήματα της κυβερνήσεως κυβερνητικών παραγόντων και για την οπλοχρησία και για την οπλοφορία και για τους τσιγκάνους ο άλλος μας είπε ότι κατατύχει λέει, έτυχε, έτυχε, μα δεν έτυχε, πέτυχε αγαπητοί κύριοι πέτυχε αυτά τα άβατα τα οποία υπάρχουν στους τσιγκάνικους καταβλισμούς στα οποία φοβάται και η αστυνομία ακόμα να μπει μέσα πέτυχαν λοιπόν οι τσιγκάνοι στο στόχο τους πέτυχαν να ζουν όπως γουστάρουν, να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να λένε ό,τι γουστάρουν, να απειλούν ξεκάθαρα από τηλεοράσεως ότι έχουμε όπλα και θα τα βγάλουμε και άμα θέλετε θα χυθεί και αίμα και το ελληνικό κράτος να μην κάνει τίποτα. Ο ελληνικός λαός να είναι φοβισμένος και η κυβέρνηση να βγαίνει και να μας λέει τώρα ότι το πρόβλημα είναι η ακροδεξιοί. Ποιοι ακροδεξιοί φίλε και φίλοι, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ακροδεξιά. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η ανομία, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι αυτή η δίθεν πολιτική ορθότητα η οποία καταστρέφει τη σκέψη των ανθρώπων και κάνει το άσπρο μαύρο. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Ξυπνάτε πριν τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και σε κάθε γειτονιά και σε κάθε σπίτι. Ήταν ο Νίκος Οτζιώπας πάντα με την τόλμη της γνώμης μου την οποία και λέω μη φοβάστε να πείτε τη γνώμη σας. Μη φοβάστε. Δεν μπορούν να σας πειράξουν, δεν μπορούν να σας κουνήσουν, αλλά ακόμα και αν μπορούν, πρέπει να αντισταθείτε. Να αντισταθείτε σε αυτό το σάπιο σύστημα που καταστρέφει την Ελλάδα μας. Ήταν ο Νίκος Ζωτζιώπας λοιπόν, ραντεβού την άλλη Τετάρτη, πάντα με εθνοφρένεια. Να είστε πάντα καλά και οπωσδήποτε να είστε ωραίοι Έλληνες. Γεια σας.